Τζόντε η νύχτα, η δρόσερη κατάθροπα να πέβγει και κάθε ζώο να κοιμηθεί, τόπο να βρει γυρεύγει. Έπαιρνε το λαγούτο του και σιγανό περπάτη και χτυπά το γλυκά γλυκά ανάδια στο παλάτι. Κι τον είχε ραζαχαρή, τον είχε σαν τα ειδώνη. Κάθε καρδιά που του γρικά κλαίει κι αναδακρυώνει. Πολλές ευάλθηκε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί της ερωτιάς τα πάθη και κράζει μια αργαντινή δέκα από την αυλή του που επλερώνονταν καλά να βλέπω το κορμί του. Λέει το σπιάστε τα αρματά Κώστα και μη μιλείτε κι άμετε σε παράχωστο τόπο και καλυφθείτε. Ποιος έρθει αυτός που τραγουδεί και παίζει το λαγούτο, γρήγορα φέρετε μου το εις το παλάτι τούτο. Καρματωμένη κάθε ένα στο τραγουδιστή με υπομονή ανημένη κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτυπά το λαγούτο του ως το σε μαθημένο κι η γλώσσα του παραποτές ήτονε σαν να ειδώνει και τα μέσα νυχτά περνούν το φως αυγήσει μόνοι και τότε σ'απ' το χαλασμά βγαίνουν οι γιο αντριωμένοι κι ο τσιδεμό ερωτοκριτός σχολάζει και σωπαίνει. Και το λαγούτο του σκορπά είσαι κάτω κομμάτια, είσαι κάτω κομμάτια για να μην το γνωρίσουνε τα ξένα μάτια, σύνα τα ξένα μάτια. Και λέει και του φίλου του απόψε κάνε χρήμα.
απόψε κάνε χρειά. Να δείξω με τη δύναμη κι όλη μας την αντρία, κι όλη μας την αντρία. Ένα δυνατό χειροκρότημα από όλους στο στούντιο. Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι και αναρωτιόμασταν. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είναι ένας χαμός κάθε φορά που εμφανίζεται συγκεκριμένα παιδιά. Δεν καταλάβαμε όλοι τώρα γιατί. Είμαστε ιδιαίτερως χαρούμενοι σήμερα, διότι φιλοξενούμε μία παρέα παιδιών, νεοεισερχόμενη στο κομμάτι της κριτικής μουσικής, σε ό,τι έχει να κάνει και με την αγάπη του κόσμου, και αυτό το εισπράττουν και οι ίδιοι, το εισπράττουμε κι εμείς. Θέλαμε πολύ να γνωρίσουμε από κοντά και τον Αναστάση και τον Αντώνη και την υπόλοιπη παρέα. Καλώς ήρθατε. Χίλια καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε εμείς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ήρθατε για τα Χανιά, πάντα... ήρθατε από μακριά. Ήρθατε από τα Χανιά. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί δεν είναι και πολύ κοντά. Να τα πάμε, λέμε. Συνηθισμένοι μας οι διαδρομές. Άξιζε τον κόπο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχεις δει Αναστάση τίποτα. Εμείς εδώ τη μουσική τη λατρεύουμε και το έχουμε μέσα μας, ρε παιδί μου. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς ορμόμενοι από όλο αυτό το κύμα αγάπης του κόσμου, αυτό που είπα προηγουμένως, παιδιά. Πήραμε την αφορμή, προκειμένου να σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Μία συνεργασία που πότε ξεκίνησε, βρε παιδιά, δηλαδή και πλέον όπου πηγαίνετε, κύματα θαυμασμού. Στο ΕΛΜΕΠΑ πρόσφατα, σωστά. Σε άλλους χώρους γνωστούς, σε πανηγύρια ανά την Κρήτη που έγιναν τώρα το 15 Αύγουστο κτλ. Το σχήμα της επιτυχίας είναι, όπου δεις τα συγκεκριμένα παιδιά, ξέρεις θα περάσεις τέλεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον αμφισβητεί αυτό κανείς. Αναστάση, πες μας λίγα λόγια για τη συνεργασία με τον Αντώνη και με τα υπόλοιπα παιδιά. Βέβαια. Ξεκινήσαμε τον Αντώνη δειλά-δειλά πριν 7-8 χρόνια. Ναι. Σαν κοινοί γνωστοί ήμασταν, ας πούμε, συντέκνοι, οι οικογένειές μας είναι γνωστές. Και φιλέψαμε κιόλας και κάναμε μια συνεργασία, έτσι δειλά-δειλά την ξεκινήσαμε. Μετά από λίγο καιρό άρχισε και υπήρχε μια πήχηση από τον κόσμο. Και το πήραμε κι εμείς λίγο πιο... Πότε είδατε την πρώτη σπίθα, την πρώτη φωτιά, Αντώνη, και στην ανταπόκριση των τραγουδιών σας στον κόσμο. Και λέτε, όπα, εδώ κάτι γίνεται. Και... Ο κόσμος να είναι καλά, δηλαδή ανέκαθεν. Εντάξει. Από τα πρώτα βήματα είχαμε μεγάλη στήριξη, δηλαδή από τους οικείους κατά βάση, και μετά νιώσαμε από την αρχή δηλαδή, του κόσμου τη ζεστασία αυτή. Και να είναι καλά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι Αντώνη, δίπλα μας. Είναι κάτι όμως που το περιμένατε, γιατί όταν ξεκινάνε δύο άνθρωποι που γίνονται φίλοι στην ουσία, ξεκινούν κάτι με πάρα πολύ αγάπη. Είχατε στο μυαλό σας ότι κάνοντας αυτές τις εκδηλώσεις θα υπάρχει τόσος κόσμος που θα σας ακολουθεί πιστά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται διαρκώς και όπου σας βλέπουν και όπου σας εντοπίζουν είναι εκεί, δεν είναι το παρόν. Μην μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στα social media, βεβαίως, και στο αυτό. Κανάλι του, το ιδιωτικό στο YouTube, έτσι, που τραγούδια έχουν αγγίξει το εκατομμύριο, έχουν ξεπεράσει το εκατομμύριο. Σίγουρα από εκεί και μετά καταλάβαμε ότι υπάρχει η απήχηση. Δηλαδή το, πλέον η διαφήμιση γίνεται από το YouTube, από αυτά τα μέσα. Και μας έδωσε την προώθηση σίγουρα και μας έμαθε και ο κόσμος φυσικά. Και ανοιχτήκαμε κάτι που ήταν πάρα πολύ βασικό, να ανοιχτούμε παντού με την ίδια δύναμη συσσαγωγικά, να παίζουμε παντού και να έχουμε την ίδια απήχηση παντού, που είναι το πιο σημαντικό πιστεύω για κάθε καλλιτέχνη. Και από εκεί και πέρα το συνεχίζουμε όσο μπορούμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν πήγανε με το τι θέλει ο κόσμος να ακούσει, αλλά εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο και τον Αναστάση, ο οποίος και με τη βοήθεια του πατέρα σου, έτσι, στο κομμάτι συμβολή των στίχων, ναι, μεν εσύ, ναι, ναι, σε κάποια κομμάτια, ο πατέρας σου τη μελοποίηση. Ναι, αργότερα ναι, ναι, έγιναν και περισσότερες προσθήκες ατόμων και καλλιτεχνών κτλ. Ναι, ναι. Δημιουργήσατε τραγούδια που εσείς αρέσκετε να τραγουδάτε, ακριβώς, να ερμηνεύετε και μετά ακολούθησε ο κόσμος. Και ο Αντώνης έχει το αυτός δικό του κομμάτι επιτυχίας και η δική σου συμβολή, Αντώνη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Να τα πούμε και αυτά τώρα, εντάξει, μην κουκινήσει. Το πρώτο μου κομμάτι ήταν... ταλέντο πρέπει να φέρετε. Στο πρώτο μου κομμάτι που ήταν το «Σκίσε φωνή τα βουνά», ήταν η στίχη του Αντώνη, ναι, η δεύτερη ματιά ήταν δικιά του και η μουσική ήταν δικιά μου. Δηλαδή ξεκίνησαμε κάτι δικό μας τελείως. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Δεν κρατηθήκαμε από κανέναν, ας πούμε, προθετή, μαντινάδαση μουσικής. Ξεκινήσαμε κάτι δικό μας. Αναστάση, να μας συστήσεις και τα παιδιά, μπορείτε, την ομάδα σας όλοι, που ο καθένας από εκείνους δεν είναι το δικό του λιθαράκι, το όχι απλά η ομάδα, είναι τα παιδιά που είναι πολύ μπροστά σε μουσικές ικανότητες. Είναι ο Νικηφόρος στο μαντολίνο, στα πνευστά, παίζει, είναι το πολυόργανό μας εδώ πέρα. Είναι ο Παναγιώτης Μαρκάκης στην κιθάρα, που έχει και το στούντιο που πάμε και γράφουμε μουσική εκεί πέρα. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη. Είναι ο Δημήτρης Φρονάκης στον Ταούλη. Καλώς όρισες, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Και ο Γιωργακάκης Στάσον στο Λαγούτο. Γεια σου, Στάσον. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, δεν θα πούμε περισσότερα. Όχι, δεν θέλω. Εγώ θέλω μουσική τώρα. Θα μιλήσει μουσική αυτή τη φορά.
Πάμε σε ρίκη, έχουμε πολλά να πούμε και στην πορεία. Έχουν πολλές ερωτήσεις. Σας ξεψαχνίσαμε το βιογραφικό σας, θα πρέπει να σας πούμε. Σύντομα τα κάνουμε όμως εμείς αυτά. Ναι, έχουμε να πούμε πάρα, πολύ, πάρα πολλά πράγματα εδώ. Απολαύστε μουσική, τα παιδιά εδώ, ναι. Και επιστρέφουμε κι εμείς σε λίγο. Γύρνα γιατί εμείνανε τα λόγια μας στη μέση. Σου είχα πει πως δίχως σου ο κόσμος δεν μ' αρέσει. Ο κόσμος δεν μ' αρέσει. Ο κόσμος δεν μ' αρέσει. Γύρνα γιατί εμείνανε τα λόγια μας στη μέση. Κάνω πως δεν σε σκέφτομαι. Κάνω πως δεν με νοιάζει. Να τριχιάζω δεν θα ειδώ κάτι που να σου μοιάζει. Κάτι που να σου μοιάζει. Κάτι που να σου μοιάζει. Κάνω πως δεν σε σκέφτομαι. Κάνω πως δεν με νοιάζει. Να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Να σε έχω μου ταρανίσαι. Θωρώ, δεν σου μιλώ κι όλη η ζωή μου είσαι. Όλη η ζωή μου είσαι. Όλη η ζωή μου είσαι. Να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Να σε έχω μου ταρνίσαι. Σε ήλιε να ρωτάς πως γίνεται κι αντέχω. Έμαθα εγώ με τον καημό τα χείλη μου και βρέχω. Τα χείλη μου και βρέχω. Τα χείλη μου και βρέχω. Και πάψε ήλιε να ρωτάς πως γίνεται κι αντέχω.
μου την οργή, όλα τα πουλιά σωπαίνουν, μα στο νου μου το κελί θύμισες παλιές θεριεύουν, μα στο νου μου το κελί θύμισες παλιές θεριεύουν. Σκόρπια φύλλα τα όνειρά μου, μα εγώ δε σταματώ να τα ανοίγω τα φτερά μου, μα εγώ δε σταματώ να τα ανοίγω τα φτερά μου. Σε ένα πέρανο βοριάς τη φωνή μου να σου φέρει λόγια της ψυχής απλά που πονάνε σαν μαχαίρι. Σιγάνε δυο καιρός για να ακούσεις το καημό μου, δίχως να έρθεις όνειρό μου, κουράστηκα να ζω δίχως να έρθεις όνειρό μου. Δεν
λέτε αλήθεια σε ένα βράδυ. Αλήθεια σε ένα βράδυ καλιά να μην ξημερωθεί, να μείνει στο σκοτάδι. Καλιά να μην ξημερωθεί, να μείνει στο σκοτάδι. Εφίλησα κι άρα μου, εφίλησα τα χείλη σου και έβαψα τα δικά μου. Έβαψα τα δικά μου και τώρα βγαίνουν κοκκινά τα αναστενάγματα μου. Και τώρα βγαίνουν κοκκινά τα αναστενάγματα μου. Ένα απίστευτη παρέα σας, καλό το μεσημέρι. Αν θες σπιτίδια, συντροφιά για κάθε μεσημέρι. Έλα βάλε στην τηλεόραση, Χριστιανά και Ελευθέρη.
Μας έχετε ξεσηκώσει, έχετε κατεβάσει το μισό όμιλο κάτω στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ρε παιδιά, μα βλέπει πόσος κόσμος έχει μαζευτεί. Ναι, συγγνώμη. Πόσος κόσμος έχει μαζευτεί. Όπου γλέντι και χαρά, εμείς είμαστε πρώτοι. Μία πορεία έχω. Σημαντική. Η Ασκομαντούρα γιατί είναι μαύρη? Γιατί... Έπεσε το μάτι μας εκεί και ρώτησαν πάρα πολύ. Το τελευταίο ρύφι που έφαγε ο Νικηφόρος ήταν μαύρο. Κανονικά έχει άλλη απόχρωση, είναι λευκή ή τι είναι? Κανονικά είναι η όψη του ζώου, ρε παιδί μου, το δέρμα του ζώου. Άμα δεν είσαι από την Κρήτη δεν ξέρεις, αλλά άμα ρωτάς μαθαίνεις. Μέσα και έξω. Μπορεί να γίνει διαφορετικά. Καταρχάς. Έχουμε ερωτήσεις. Έχουμε, ξεκινά. Πού σας βρίσκουμε, πού σας βλέπουμε, πού σας εντοπίζουμε, γιατί έχουμε ξέσει κόσμο και κοσμάκι τώρα. Και αναρωτιέται, πώς μαθαίνουμε νέα σας? Μέσα από το διαδίκτυο, δηλαδή Instagram, Facebook, πλέον ενημερωνόμαστε για όλες τις βραδιές και τις ανεβάζουμε εκεί πέρα. Παίζουμε τώρα γενικά όλο το μήνα, θα παίξουμε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Κανείς παραπονεμένος. Αρχές πάμε για Αθήνα, δηλαδή αρχές του μήνα βγαίνουμε Αθήνα. Δόξα τω Θεώ, θα μας βρουν όπου θέλουν. Θα σε εντοπίζουμε όπου θέλουμε, σωστά. Και επειδή πάτε σε όλη την Κρήτη, και επειδή θα κάνω τώρα ένα συλλογισμό, Αντώνη, η μουσική ενώνει, η κριτική μουσική ενδυναμώνει την ψυχή και το αίσθημα του κριτικού, ωστόσο υπάρχουν πολλές διαφορές και στο εσωτερικό, στα σπλάχνα της κριτικής μουσικής. Είναι κάτι διαφορετικό το άκουσμα της χανιώτικης μουσικής, διαφορετικό της ανατολικής Κρήτης. Έχετε καταφέρει να κερδίσετε τους πάντες από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη. Όλο αυτό το συνέστημα, δεν είστε στα Χανιά, πάτε Άγιο Νικόλαο, πάτε Σιτία, νότια στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στη Μεσάρα, παντού. Παντού το συνέστημα της αποδοχής και για τα ακούσματα, αλλά και γιατί είστε και καταπληκτικά παιδιά. Προσθέτει και αυτό. Από τόπο σε τόπο ποικίλουν οι επιθυμίες του κόσμου που σαφρά την κριτική μουσική, αλλά κατά βάση εμείς κάνουμε αυτό που μας αρέσει, αυτό που αγαπάμε. Και ο κόσμος έρχεται να δει ένα καλλιτέχνη που διασκεδάζει με αυτό που κάνει. Αυτό θέλει να δει κατά βάση και αυτό περνάει στον κόσμο. Και πόσο σπουδαίο όμως και τα δικά σας θέλω και οι δικές σας ανάγκες μουσικές να ταυτίζονται όμως με του κόσμου. Είναι σημαντική αυτή η σύμπραξη, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά ή που εννοείται. Ναι, και το 80% του ρεπερτορίου, δηλαδή από ό,τι βλέπουμε και παρατηρούμε, είναι ανεβαστικά κομμάτια. Έκαλε, χορεύει, δεν λες που ιδρώσαμε εμείς. Δεν την πάθαμε. Δεν δουλέψει σήμερα. Έχει ανάγκη να ακούσει το λυπητερό, το γαπησιάρικο, το ξεσηκωτικό, το επαναστατικό. Αυτή η ποικιλία πιάνει μεγάλο κοινό γιατί του τραβά όλου. Και έχουμε διαλέξει εμείς ένα τομέα που σχεδόν τα παίζουμε όλα τα τραγούδια, βάλουμε μεγάλη ποικιλία μέσα. Να μπορέσουμε να πιάσουμε και το μεγαλύτερο κοινό. Και αυτά που μας αρέσουν φυσικά. Ναι. Και έτσι, και όχι μόνο την νεολαία, και ακόμη όλες τις ανάγκες μπορεί να έχει κάποιος, είτε είναι μικρότερος, είτε είναι και λίγο μεγαλύτερος. Δεν έχει σημασία, η μουσική είναι για όλους μας και όλοι έχουμε ανάγκη να διασκεδάσουμε. Τι θα ακούσουμε τώρα? Για πείτε. Θα παίξουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε, το τελευταίο μου τραγούδι που κυκλοφόρησε τώρα. Είναι. Με τίτλο? Ο Σκληρός. Ο Σκληρός. Ωραία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Ναι. Έχουμε μπροστά μας γύρω στα 9 λεπτά. Mm-hmm. Γεμάτα μουσική. Να μας δώσετε γεμάτα μουσική. Τέλει. Να αποχαιρετήσουμε και εσάς και τον κόσμο και βεβαίως να ξανακλείσουμε μουσικά. Η σκηνή δική σας. Ωραία. Παρακαλώ. Θα παίξουμε το Σκληρό και μετά παίξουμε ένα μικρό διάστημα χορού που μπορείτε να χορέψετε εσείς εκεί πίσω που σας βλέπω εδώ πίσω. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Και εμείς και εμείς μαζί. Πάμε λεφτά να σύρουμε το πάμε, χορό. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Σας τα κάνουμε για μας. Στη διαπασότη τον ήχο. Όσοι κι αφήγουν χρόνοι κι αν είσαι άλλο κι εγώ μακριά κάτι θα μας ενώνει, κάτι θα μας ενώνει κι αν είσαι άλλο κι εγώ μακριά τι θα μας ενώνει, κάτι θα μας ενώνει. Εσείς άλλου κι εγώ μακριά, αυτόν που πληγώνει, αυτόν που πληγώνει. Εσείς άλλου κι εγώ μακριά, αυτόν που πληγώνει, άχισε πως με σκοτώνει.
μια ώρα μόνο χαίρομαι, ότε γλυκό χαράζει. Μια ώρα μόνο χαίρομαι, ότε γλυκό χαράζει. Έλα που κάνει στάση, που κάνει στάση η καρδιά μου, κάνει στάση. Που κάνει στάση η καρδιά. Που κάνει στάση η καρδιά και δεν αναστενάζει. Μια ώρα μόνο χαίρομαι. Όσο κι ας σε χτυπάνε. Πως μ' αγαπάς, να δεις τη δύναμή μου, να δεις τη δύναμή μου. Πόσο στεναχωριόμαστε που σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, παιδιά. Τι δύσκολο πράγμα, ρε παιδί, να μην χορταίνεις ένα σχήμα καλλιτεχνικό. Να μην λες, ναι, να, τώρα αυτή. Κουράστηκα, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό, μα με τίποτα. Θεό, 5 ώρες να είσαστε εδώ ακόμα να παίζατε. Θα χορεύαμε και έτσι θα ήμασταν όπως μας βλέπετε, γιατί δεν μας βλέπει ο κόσμος, δεν βλέπει τα πολλά-πολλά. Βλέπουν λίγο το Λευτέρι. Στη γωνία λίγο. Τη Χριστιανά και χορεύουν και σένα λίγο το χορό και γελάμε και κάνουμε δείγμα, αλλά περνάμε πολύ όμορφα. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί είχαμε τη χαρά να σας γνωρίσουμε. Και σαν παιδιά και σαν ανθρώπους, αλλά και σαν μουσικούς. Και καταλάβαμε κι εμείς γιατί τελικά τόση νεολαία, τόσος κόσμος τελικά σας ακολουθεί παντού. Είτε είναι ένας διαδικτυακός τόπος, είτε είναι ο πραγματικός τόπος εδώ του νησιού. Να μας ξανάρθετε. Εγώ αυτό έχω να πω. Και αν δώσετε την υπόσχεση, αντρίκια όπως λέμε και εδώ, δεν μπορείτε να την πάρετε πίσω. Ξανάρθετε. Θα ξανάρθουμε, περάσαμε υπέροχα. Μία ώρα πέρασε, δεν το κατάλαβα. Τίποτα δεν καταλάβαμε. Είδες. Λοιπόν, πέρασε όμως η ώρα, δυστυχώς. Αντώνη και Αναστάση, Αναστάση και Αντώνη, σας ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά πολύ. Που ήρθατε από τα Χανιά. Κάνατε τόσο δρόμο. Ναι. Εντάξει, δεν μείνατε για ύπνη, η αλήθεια είναι. αλλά εντάξει. Εντάξει τώρα. Ήταν ωραία. Ένας λοιπόν, κόπος για όλους. Θα σας περιμένουμε ξανά. Να περνάτε όμορφα και πάντα επιτυχίες. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Το εννοούμε πραγματικά. Και πάντα να μας διασκεδάζετε. Γιατί αυτός είναι ο απότερος σκοπός και ο δικός σας, αλλά και ο δικός μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και εσάς εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί πέρασαν 2,5 ώρες έτσι σαν να μην το καταλάβαμε. Αλλά αύριο είναι Παρασκευή και εμείς θα είμαστε εδώ στη θέση μας και θα σας περιμένουμε. Τι ώρα, Λευτέρη. Ακριβώς στις 3 νομίζω. Δεν αλλάζει κάτι. Έχει, κάτι δευτερόλεπτα μόνο κάθε μέρα. Κάτι δευτερόλεπτα. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι. Ό,τι και να συμβαίνει πάντοτε μα πάντοτε να χαμογελάτε. Γελάτε. Να χαμογελάτε. Yeah. Λοιπόν, κλείνουμε μουσικά με τα παιδιά και σας αποχαιρετούμε. Τα λέμε. Παρακαλώ. Δεν είμαι
χάσα ποτέ. Happy.